Μπορεί οι ελληνικές οικογένειες να βιώνουν μια δεύτερη κατοχή και να οδηγούνται στη φτώχεια και την ανέχεια, ωστόσο φαίνεται πως η καιρή είναι δύσκολη και για τους υφυπουργούς. Ή τουλάχιστον αυτή φαντάζει η μόνη λογική απάντηση στο γιατί ένας υφυπουργός χρεώνει στον κρατικό προϋπολογισμό ως εκτός έδρας τετραήμερα, τριήμερα και Σαββατοκύριακα στην ιδιαίτερη του πατρίδα. Ο λόγος για τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Αστέριο Ροντούλη, εκλάρισα σορμόμενο, ο οποίος μετέτρεψε τα πήγαινα έλα στο σπίτι του σε υπουργικό καθήκον, με το κόστος της μετάβασης και τον εκτός έδρας να μεταφέρεται στον Έλληνα φορολογούμενο. Το πρώτο του υπηρεσιακό ταξίδι είναι στις 18 Νοεμβρίου, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Είχε σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς του νομού σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Ημέρες εκτός έδρας, 4. Αμέσως μετά μετακινείται στο νομό Λάρισας και πάλι, την 5η 25 Νοεμβρίου, για σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς του νομού σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Ημέρες εκτός έδρας, 4. Την 5η 1η Δεκεμβρίου φεύγει και πάλι υπηρεσιακά για το νομό Λάρισας και για τα Τρίκαλα, προκειμένου να συμμετάσχει σε συσκέψεις με τους τοπικούς φορείς των νομών σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Ημέρες εκτός έδρας, 5. Στις 8 Δεκεμβρίου, εκτός από τη Λάρισα, πετάγεται και μέχρι τον Εύρο. Ημέρες εκτός έδρας, 5. Την επόμενη Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου, εκτός από τη Λάρισα, το ταξίδι περιλαμβάνει και το νομό Πιερίας. Ημέρες εκτός έδρας, 5. Μεγαλύτερη εντύπωση όλων προκαλεί όμως η με αριθμό πρωτοκόλλου 20-15-32 απόφαση για την μετακίνηση του κ. Ροντούλη στη Λάρισα από τις 23 Δεκεμβρίου έως τις 3 Ιανουαρίου προκειμένου να συμμετάσχει σε συναντήσεις για την ίδρυση του Πανθεσσαλικού Συνεταιρισμού Κτηνοτρόφων. 12 ολόκληρες ημέρες. Το ότι οι ημερομηνίες αυτές παραπέμπουν στις διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς είναι μάλλον σύμπτωση. Να φανταστούμε βέβαια πως αυτή την υπόθεση δεν θα βρεθεί κανείς να ανακαλέσει. Ανακαλώ. Είστε ψεύτες, απατεώνες και γομάρια.